αγάπη μου, τι έχεις? Επηρεάστηκα από την σταύρωση. Στην εκκλησία ήθελα να μπήξω τα κλάματα. Νιώθω πεσμένος ψυχολογικά. Από τότε που ήμασταν μαζί, το πάθαινες αυτό. Το θυμάμαι. Εσύ το θυμάσαι, ε? Μα καθόλου όμως. Καλά. Μπορεί του χρόνου να το θυμηθείς. Αγάπη μου, εγώ θα φύγω αύριο. Θα πάω να κάνω ανάσταση στη Θεσσαλονίκη με το παιδί μας. Θέλω να έρθω κι εγώ μαζί. Να το δω το παιδί, να το αγκαλιάσω. Ναι, καρδούλα μου, θα σε έπαιρνω, αλλά πώς να έρθεις τώρα σε αυτά τα χάλια. Θα στεναχωρηθεί το παιδί μας που δεν το αναγνωρίζεις. Κρίμα δεν είναι να το πικράνουμε τέτοιες μέρες. Καλά. Εσύ ξέρεις. Λουκά μου. Μάλιστα. Αγάπη μου. Μάλιστα. Φως μου. Κοίτα με στα μάτια. Υπάρχουν κάποια νομικά θέματα ανάμεσά μας και πρέπει να τα δούμε. Τι θέματα? Νομίζω ότι πρέπει να γράψεις στο σπίτι μας το παιδί μας. Το σπίτι? Αυτό. Αυτό είναι δικό μας? Φυσικά. Γιατί μου λέγατε εμένα ότι είναι μόνο δικό μου? Άλλαξε κάτι και έγινε δικό μας? Τι άλλαξε? Τίποτα δεν άλλαξε. Τυπικά είναι δικό σου. Ουσιαστικά όμως ανήκει στο παιδί μας. Α. Ναι. Στο μοναδικό κληρονόμο σου. Έτσι είναι. Συμφωνείς? Νομίζω ότι οφείλεις κάπως να το εξασφαλίσεις. Μα το οφείλω. Συμφωνείς? Τυπικά ή ουσιαστικά? Αλλά άστο τώρα, μην το συζητήσουμε αυτό, γιατί θα χαθούμε τελείως. Λοιπόν, εγώ αύριο το πρωί θα πάω στον κύριο Ρούσο να το εξηγήσω. Ναι, καλύτερα. Γιατί εγώ έτσι χαινιώσω από αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι. Θα είναι βέβαια λίγο σύνθετο το θέμα, γιατί έχεις και την αμνησία. Αλλά μην ανησυχείς, όλα θα τα τακτοποιήσουμε. Δεν αφήνω εγώ τίποτα στην τύχη του. Ωραία. Άμα πει ο πατέρας Ρούσος ότι εγώ πρέπει να το γράψω το σπίτι στο παιδί μου, το κάνω βέβαια. Οτιδήποτε για το αίμα μου. Μπράβο, Λουκά μου. Είσαι ο καλύτερος πατέρας. Πάω να ετοιμάσω κάτι, ε? Δεν έχω και το Λουκά να με βοηθήσει. Ήρθε και τον πήρε η άλλη και δεν γύρισε τελικά. Τσάμπα περίμενα. Δεν μου λες, Νόρα, βρίσκεις ότι είναι τώρα ώρα να αρχίσει τα πουλά σου? Τι θα κάνουμε? Προσευχή και ολονυχτία. Θα ειδοποιήσω κρυφά το Λουκά να μιλήσει με το Ρούσο. Γεια σας. Καλώς τους. Σας τον έφερα γιατί φεύγω σε λίγο. Εντάξει. Καλά τα ξέρια. Έλα, Λουκά μου, κάθισε. Θα ήθελα να τα πούμε λιγάκι. Τι έγινε πάλι? Τα είπα και στο Λουκά. Για ποιο θέμα? Δεν μπορώ να ελέγξω τι γίνεται με το θέμα της αμνησίας του. Κανείς δεν μπορεί. Σαφώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπογράψω για την παραχώρηση της επιμέλειας του Άρη στον Οδυσσέα. Χαίρομαι που τα ακούω. Και να παραχωρήσω και τη νομική συμπαράσταση του Λουκά στους φίλους του. Επειδή θέλω να την αντέξω τόση χαρά, μπορούμε να προχωρήσουμε στα διατάφτα. Πρέπει όμως κι εγώ κάπως να διασφαλίσω το παιδί μου. Θέλω να γραφτεί το σπίτι του Λουκά στον Άρη. Να είσαι ήδη διαχειριστή της περιουσίας του παιδιού. Τρία σπίτια και πολλά μετρητά. Το σπίτι του Λουκά τι το θέλεις τώρα? Ο Λουκάς δεν έχει κανέναν άλλο στον κόσμο παρά μόνο το παιδί. Αν οι άλλοι θέλουν αύριο μεθαύριο να το πάρουν. Ο τελέσει οι άλλοι, εννοεί στου φίλου του. Κύριε Ρουσό, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου. Δεν ξέρω εγώ τι μου ξημερώνει. Αν οι άλλοι έχουν ξαφνικά παράλογε απαιτήσει. Δεν είμαστε καλά. Και αν ο Λουκά πάει και εγκαστρώσει καμιά άλλη, τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα τρέχουμε ξαφνικά να χωρίζουμε τι περιουσίε? Ωραία, και αν κάνει ένα δεύτερο παιδί, δεν είναι άδικο να μην δικαιούται τίποτα αυτό? Α, πάρει την περιουσία που θα κάνει με τη νέα του γυναίκα. Δεν θα μείνει το παιδί μου ξεκρέμαστο. Να σου πω, είναι παράλογο αυτό που ζητάς, ε. Παράλογο. Γιατί, κύριε Ρούσο? Το θέμα της αμνησίας σηκώνει πολύ κουβέντα. Και το παιδί μου πρέπει να εξασφαλιστεί, δεν έχω δίκιο? Ναι.
Λοιπόν, και για να μην το κουράζουμε, μόνο με αυτή την προϋπόθεση δέχομαι να υπογράψω όσα συμφωνήσαμε. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, πάμε εκ νέου στο δικαστήριο. Δεν στέκει το αίτημά σου, Ντέζη. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τη βούληση του αμνημονά. Προτιμώ να προλάβω από τώρα κάποια πράγματα παρά να τρέχω μετά για τα αυτονόητα. Δεν είμαι καμιά χθεσινή, κύριε Ρούσο. Σας το έχω αποδείξει, νομίζω. Περίτρα να μπορώ να πω. Λοιπόν, καλή ανάσταση να έχουμε και θα τα πούμε όταν γυρίσω. Λουκά μου, σε δυο μερούλες θα είμαστε πάλι μαζί. Άντε, φρόνημα και να προσέχεις, ε. Μάλιστα. Θα τη σκοτώσω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Καλά, άσε την τέση τώρα, προτρέχουν άλλα. Τι έγινε? Χτες συλλάβανε τον Μάνο. Όχι, θα τον αφήνανε. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό που έχω στο μυαλό μου. Ο φίλος σας ξαναχτύπησε τη Μελίτα. Όχι, ρε γαμώτο. Όχι όλα μαζί, δηλαδή. Και μ' αρέσει που έλεγα ότι φεύγει η Ντέζη, αφήσανε ελεύθερο τον Στέφανο, θα κάνουμε επιτέλους ένα ήσυχο πάσχα μετά από τόσα. Να μην σου πω το κλασικό άλλε μεν βουλέ ανθρώπων. Τελικά θα κατέβουμε όλοι στο μνήμα, δεν υπάρχει ανάσταση για μας. Φεύγουμε. Πού πας? Να ειδοποιήσω τους άλλους. Το απήγγειλαν κατηγορίες? Όχι ακόμα. Άρα μπορεί να γίνει αυτό που έγινε και με τον Στέφανο. Φοβάμαι πως αυτή τη φορά δεν θα είμαστε τόσο τυχεροί. Γιατί? Για κάποιο λόγο ψάχνω το όπλο του Μάνου. Είναι ίδιο με αυτό του φόνου? Το πιο πιθανό. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι το πέταξε στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία στην παραλία της ΕΔΕΜ και ψάχνει. Έφυγα. Γεια σου, μωρό μου. Τι σου είπε? Είναι ο Μάνος στην παραλία, λέει, και ψάχνουν το όπλο του με την αστυνομία. Σ' αγαπάω, Χριστό. Είσαι ο μοναδικός που αγάπησα. Άσε με εμένα, Ντέζη. Έχεις το πρόβλημα του Λουκά να φροντίσεις. Χρήστο μου, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ο μόνος λόγος που παντρευόμουν τον Λουκά είναι για το γιο μου. Για να ξέρει το παιδί που βρίσκονται ο πατέρας του και η μάνα του. Ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Όχι, ο μοναδικός. Αφού δεν μπορώ να έχω το παιδί μου, τι να τον κάνω τον Λουκά, ειδικά έτσι όπως είναι. Προτιμώ να είμαι με τον άντρα που αγαπάω. Αγάπη μου, τι θα κάνουμε? Να σου λέω να παίρνουμε το πρώτο αεροπλάνο και να πηγαίνουμε Νέα Ζηλανδία μεριά. Πώς έγιναν έτσι τα πράγματα, μου λες? Σκατά να πω. Τελειώσαμε. Θα πούν όλα στη φόρα τώρα. Και να ζήσουμε να τη θυμόμαστε την παρέα μας. Και εδώ μπορούμε να τις κάνουμε και το μνημόσυνο. Χάσαμε και την ΕΔΕΜ. Αυτό ξαναπέλεις το. Να σου πω κάτι καλύτερο. Θα το αντέξω. Θα δείξει. Για ρίχτω να τελειώνουμε. Η Μαργαρίτα για να υπογράψει όλα όσα θέλουμε, ναι, απαιτεί να γράψω το σπίτι μου στον Άρη. Το πιστεύω. Δεν τις φτάνουν τα τρία του πατρίου? Από ό,τι φαίνεται δεν τις φτάνουν. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια αρπακτικά? Βέβαια. Για να ισορροπούν με τα πρόβατα που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Να σου πω, άκουσε με. Δώστε το. Μα... Ναι, δώστε το. Γράψτε στο παιδί σου. Είναι μοναδική μου περιουσία. Δεν πειράζει, δεν τη χρειάζεσαι. Έχουμε ένα στον άλλο. Είμαστε πάμπλουτοι. Γράψτε τα όλα να ξεκουμπιστεί, να τελειώνουμε. Να μην μας μολύνει άλλο. Το σπιτάκι μου, μιλά σοβαρά τώρα. Σοβαρά τα τελικά. Όλος μου ο κόσμος εσύ. Εσένα θέλω μόνο. Δηλαδή... και με δύο σόβρακα μόνο που θα σου έρθω, με θες? Βασικά σε θέλω χωρίς τα σόβρακα, αλλά... πέρατε και αυτά τα δύο να έχουμε. Αχρίαστα να είναι. Ξέρω εγώ πίστευα ότι μαζί σου θα ήμουν ευτυχισμένος, αλλά τελικά το μόνο που νιώθω είναι απλά ηλίθιος.
πιστεύω. Με διέλυσες, ρε Μένετ. Κοίτα, άνοιξε τελείως. Λυπάμαι πολύ. Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη αναβολικά το πω, της εισταυγώ. Έτσι είναι άντρας του σπιτιού, αγάπη μου. Κυρίαρχος, παντοδύναμος, ανελέητος.